Διακοπές μετά την άρση του lockdown, εκατοντάδες πολίτες να καταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να ταξιδεύουν προς Κρήτη και άλλα νησιά. Παραλία, καφεδάκι, ξενιασιά, ξεκούραση λίγο αυτή τη βδομαδούλα και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τόσο καλά, ώστε τον Αύγουστο που θα πάρουμε περισσότερη άδεια, να κατέβουμε με πιο πολύ κέφι. Τον Αύγουστο θα πάτε σε άλλο νησί? Εδώ πάλι. Τώρα πιστεύω να βάλει μυαλό ο κόσμος και να προσέξει λίγο παραπάνω. Όχι ότι τα αφήσαμε ανοιχτά και... Διακοπές από εδώ και πέρα. Πόσο άνεσε κατά σύν? Τώρα αλλάζουν τα πράγματα, εύχομαι να πάνε όλα καλά βέβαια για όλο τον κόσμο, αλλά περιμένουμε κάτι καλύτερο όλοι. Κάρπαθο. Πόσες μέρες? Μία εβδομάδα. Οικογενειακά. Τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα, πώς είναι η διάθεσή σας? Αρκετά καλή. Λαχταρούν διακοπές και χαλαρές στιγμές με φόντο το γαλάζιο, ενώ άλλοι ταξιδεύουν σε άλλα νησιά προκειμένου να υλοποιήσουν το όνειρό τους, να παντρευτούν. Στην Κάρπα θα πάμε να παντρευτούμε και να κάνουμε διακοπές. Μια χαρά, πολύ χαρούμενοι, πολύ καλά. Να δούμε αν θα αλλάξουν και τα μέτρα και το κάνουμε πιο νωρίς που λέγαμε, 29 του μήνα. Πόσο καιρό περιμένετε να παντρευτείτε? Δύο χρόνια. Ναι, δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Και έχετε κανονίσει τελετή μέχρι 100 άτομα? Ναι. Η κίνηση στα λιμάνια είναι αυξημένη, με εκατοντάδες ταξιδιώτες να ανυπομονούν να βρεθούν με φίλους, γνωστούς και αγαπημένα τους πρόσωπα. Τώρα πάμε Ρόδο. Ρόδο? Ναι. Για δουλειά πάτε? Η αδερφή μου είναι καθηγήτρια εκεί, γιατί πάμε το αυτοκίνητο. Εσείς θα πάτε διακοπές πότε? Τον Αύγουστο. Λέω τώρα. Πώς είναι η διάθεσή σας? Εντάξει, πολύ μέτρια. Χάσαμε γιατί. Χάθηκα, ναι. Εγώ είμαι φοιτητής, πέμπτο έτος, χάθηκε 1,5 χρόνος. Πάμε Ρόδο για 7 ημέρες. Είμαι ενθουσιασμένη γιατί πάμε διακοπές πρώτη φορά μετά το lockdown. And after lockdown, it's nice. Εσένα μου πολύ ωραία που θα πάω στη Ρόδο γιατί θα είναι μια πρώτη φορά. Νομίζω πως θα περάσω πολύ ωραία. Από το Ρέθυμνο. Και πού θα πάτε? Ήρθα, έφερα εδώ τα γόρι μου, ήδη πάει στρατό. Για ποιο λόγο ήρθατε στο λιμάνι? Για το γιο μου που φεύγει στη Ρόδο, φαντάζομαι. Εγώ δουλεύω στο νοσοκομείο. Δόξα τω Θεώ, αναστάλλη και αναστολή αδειών. Τώρα που μας χρωστάνε άδειες από του 19 ακόμα, φανταστείτε τι γίνεται. Αν πάρουμε ο καθένας από ένα τριήμερο, ευχαριστημένοι να είμαστε. Σπίτι μου να κάτσω να κοιμάμαι. Αυτό θέλετε πολύ. Αυτό θέλω πολύ, ναι. Μετά από τόση κούραση που έχουμε. Και δόξα τω Θεώ που είμαι Κρήτη και που μπορώ να πάω έστω στην Αμουδάρα που είναι κοντά για μια ώρα. Γιατί για φανταστείτε οι άλλοι με την Αθήνα που δεν έχουν πουθενά ή σε πιο ορεινές περιοχές. Την αύξηση της πληρότητας στο 85% στα πλοία που έχουν καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ την ίδια ώρα εντείνονται οι έλεγχοι του λιμενικού εντός και εκτός πλοίων.